Αυστραλία θα προμηθευτεί ηλεκτρομαγνητικά όπλα UAV DEW, καθώς στοχεύει να γίνει ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη. Είναι ο τίτλος άρθρου Διεθνούς Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής. Το γαλλικό ναυτικό επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία του σε μακρινές θάλασσες και στις πιο αμφισβητούμενες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Ινδοειρηνικού. Η υπηρεσία έχει επίσης σχέδια να αγοράσει εμπορικά αναπτυγμένα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και όπλα λέιζερ για την καταπολέμηση σύγχρονων στρατιωτικών απειλών. «Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα για να συμβαδίσουμε με τις απειλές και τους ανταγωνιστές μας», δήλωσε ο υποναύαρχος Έρικ Μαλμπρουνό, ο αναπληρωτής σχεδιασμού και προγραμμάτων στο γραφείο του Αρχηγού του Επιτελείου Ναυτικού. «Τα μη επανδρωμένα οχήματα γενικά είναι ένας από τους τομείς στους οποίους δεν είμαστε στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας», είπε ο Μαλμπρουνό. Ανέφερε την πρόσφατη παράδοση από την υπηρεσία ενός νέου μίνι UAS με την ονομασία SMDM, που κατασκευάστηκε από τη θυγατρική Survey Copter της Airbus. Στα τέλη του 2020, η Γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμού παρήγγειλε 11 SMDM με την SME Survey Copter. Σύμφωνα με τον Μαλμπρουνό, η υπηρεσία ενδιαφέρεται επίσης να διερευνήσει εμπορική διαθέσιμη κατευθυνόμενη ενέργεια και ηλεκτρομαγνητικά όπλα. Το 2023, ο στρατός θα πραγματοποιήσει την πρώτη του δοκιμή με πραγματικά πυρά ενός οπλικού συστήματος λέιζερ εναντίον στόχου από πλοίο του γαλλικού ναυτικού. Το σύστημα λέιζερ HELMAP, που αναπτύχθηκε από κοινού από την Σύλλες και τον όμιλο Narian, περιλαμβάνει το όπλο λέιζερ το οποίο έχει ισχύ 2 κιλοβάτ και έναν πυργίσχο 2 αξόνων με ένα σύνολο οπτικών αισθητήρων. Έχει αυτονομία έως και ένα χιλιόμετρο, 3 έως 4 φορές μεγαλύτερο βεληνικές από τις αντίπαλες τεχνολογίες anti-drone, αναφέρει το άρθρο. Ηλεκτρομαγνητικά όπλα UAV DEW αποτελούν πλέον το πεδίο έρευνας και ανάπτυξης της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας σε συνεργασία με άλλες εταιρείες. Η Ελλάδα, πιστός σύμμαχος της Γαλλίας, είναι γεγονός ότι σε αυτούς τους τομείς υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με αυτήν. Με την Ελλάδα να έχει συνεχώς την απειλή του πολέμου από την Τουρκία να κρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι της και την ποσοτική υπεροχή να την έχουν οι Τούρκοι, ένας δρόμος υπάρχει. Η καθολική RMA, κοινός επανάσταση στη στρατιωτική τεχνολογία, εξασφαλίζοντας διαρκώς έτσι την ποιοτική υπεροχή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της PESCO και η Γαλλία μέσω των προγραμμάτων ανάπτυξης των παραπάνω οπλικών συστημάτων μας δείχνουν τον δρόμο. Ας τον ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.